Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 14 του μήνα σήμερα, Τρίτη, και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον αέρα η συμφωνία Κεχηρίας για την κατάπαυση πυρός στη Λιβύη. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, καθώς ο Χαφτάρ αποχώρησε από τη Μόσχα χωρίς να υπογράψει, ζητώντας 8 ώρες προθεσμία. Οι Ιωνίοι δείχνουν ότι δεν θα υπογράψει, γεγονός που έχει προκαλέσει την οργή του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος εξαπέλυσε απειλές κατά του Χαφτάρ. Την ίδια ώρα η Ελλάδα φαίνεται να μένει εκτός συνόδου κορυφής για τη Λιβύη, που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα να δηλώνει ότι η χώρα μας έχει αιτηθεί τη συμμετοχή της στις διαβουλεύσεις. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι συζητήσεις για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη, που συζητήθηκε χθες στη Μόσχα, αφού ο στρατάρχης της Λιβύης Χαλίφα Χαφτάρ αποχώρησε χωρίς να υπογράψει, αφήνοντας την αναμονή τον επικεφαλής της αναγνωρισμένης κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Τρίπολης Φαγές Αλ-Σαράτς, αλλά και τους Πούτιν και Ερντογάν που περίμεναν να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ο Χαφτάρ ζήτησε και πήρε προθεσμία 2 ημερών για να αποφασίσει αν θα υπογράψει τη συμφωνία, αφού θέλει πρώτα να συζητήσει το τελικό κείμενο με τους αρχηγούς των φυλών που υποστηρίζουν τον Εθνικό Στρατό της Λιβύης. Από εκεί και πέρα, οι απόψεις διείστανται για το προς τα πού οδεύουν τα πράγματα στη Λιβύη. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Al Arabiya, το πρωί της Τρίτης οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν πάλι νότια της Τρίπολης, ενώ 2 μηνύματα στο Twitter από το λογαριασμό του Εθνικού Στρατού που στηρίζει το Χαφτάρ δείχνουν ότι ο στρατάρχης της Λιβύης μάλλον δεν θα υπογράψει τη συμφωνία της Μόσχας. Ο Χαφτάρ και η αντιπροσωπεία του έφυγαν από τη Μόσχα και δεν υπέγραψαν καμία συμφωνία σε βάρος των ηρωικών θυσιών και των φιλοδοξιών των Λίβιων για σωτηρία. Δεν θα υπογραφεί η συμφωνία για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος είναι η πρόθεση της Τουρκίας να επιβληθεί στη Λιβύη ώστε να νομιμοποιήσει το παράνομο μνημόνιο, δηλαδή τη συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα που υπέγραψαν ο Ερντογάν και ο αντίπαλος του Χαφτάρ, ο Φαγές Αλ-Σάρατζ. Η Λιβύη για τους Λίβιους αναφέρεται χαρακτηριστικά στα μηνύματα. Την ίδια ώρα, ο Ταγίπ Ερντογάν έστειλε σκληρό μήνυμα προς τον Χαφτάρ μετά την άρνησή του να υπογράψει τη συμφωνία. Ο Χαλίφα Χαφτάρ στην αρχή είπε ναι στη συμφωνία, μετά έκανε ένα πραξικόπημα στη διαπραγμάτευση και δραπέτευσε από τη Μόσχα. Δεν θα διστάσουμε ποτέ να δώσουμε στον πραξικοπηματία Χαφτάρ το μάθημα που του αξίζει αν συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον της νόμιμης διοίκησης και εναντίον των αδερφών μας στη Λιβύη, τόνισε ο Ερντογάν. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υποστήριξε ότι η απόφαση του Χαφτάρ δείχνει ποιος θέλει ειρήνη και ποιος πόλεμο. Παράλληλα, προσέθεσε ότι αν ο Χαφτάρ συνεχίσει να ενεργεί με τον τρόπο αυτό, η Σύνοδος Κορυφής για τη Λιβύη που σχεδιάζεται να διεξαχθεί στο Βερολίνο την Κυριακή δεν θα έχει νόημα. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη Σύνοδο, για την ώρα η Ελλάδα βρίσκεται εκτός, ωστόσο σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας τόνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι η Ελλάδα έχει ζητήσει να λάβει μέρος στη διαδικασία. Πρέπει να ξέρετε ότι εμείς κάνουμε κάθε προσπάθεια για να συμμετάσχουμε, θέλουμε να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία έχει να κάνει με την επίλυση του προβλήματος στη Λιβύη, πάντα στη βάση πολιτικής λύσης. Μία από αυτές τις διαδικασίες είναι και η διαδικασία του Βερολίνου. Έχουμε ζητήσει να συμμετάσχουμε, θα δούμε αν θα συμμετάσχουμε, αλλά παράλληλα προχωρούμε την παρουσία της χώρας σε όλα τα επίπεδα, γιατί επαναλαμβάνω, η πολιτική λύση στη Λιβύη είναι αυτή η οποία προάγει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς, και δεν θέλουμε τη στρατιωτική λύση. Γι' αυτό θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Και για την ειρήνη στην Λιβύη και για τη σταθερότητα στην περιοχή μας, αλλά και για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα μεταφερθούμε στη Βουλή. Εκεί θα συναντήσουμε τον Μάκη Θεοδόση. Καθώς εξέλιξη είναι η συνεδρίαση της προανακριτικής που ξεκίνησε στις 4. Ξεκίνησε με την κατάθεση της πρώην εισαγγελέας διαφοράς, της κυρίας Ελένης Ράικου. Μάκη, μας βλέπεις. Εμείς σε βλέπουμε μια χαρά. Καλησπέρα και από μένα και από τη Βουλή, Αλεξάνδρα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Mm-hmm. Ωραία. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουν διαρρεύσει προς τα έξω κάποιοι διάλογοι που διαδραματίστηκαν mm-hmm. εντός της Βουλής, εντός της προανακριτικής. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν, είχε ενδιαφέρον το πρόσωπο το οποίο κατέθετε ως μάρτυρας σήμερα. Είναι η βασική κατήγορος του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Είναι η κυρία Ελένη Ράικου, η οποία εμφανίστηκε στις 4:30 στην Επιτροπή. Απαγόρευτε κάθε φωτογραφία και κάθε ερώτηση από τους δημοσιογράφους και με εμφάνιση, ας το πούμε, James Bond, με καπαρδίνα χακί
και μαύρα γυαλιά που κάλυπταν όλο το πρόσωπό της, χωρίς να πει κουβέντα, μπήκε μέσα στην Επιτροπή και ξεκίνησε η υπόθεση σημερινή, Αλεξάνδρα. Μάλιστα. Μας έχει ενδιαφέρον η σημειολογία που χρησιμοποίησες για την εξωτερική της εμφάνιση και για την ενδυμασία της. Ωστόσο, πάμε στο κυρίως θέμα και το πιο σημαντικά. Μιλάμε για έγγραφα. Το πρώτο σημαντικό θέμα της ημέρας είναι ότι η κυρία Ράιχο υποστήριξε πλήρως την κατάθεση που έχει κάνει εδώ και αρκετό καιρό και στοχοποιεί τον κύριο Παπαγγελόπουλο ως Ρασπούτιν. Συνεχίζει σε αυτό το μοτίβο. Βέβαια, μόλις ξεκίνησε η Επιτροπή, υπήρξε μια κατάθεση εγγράφων που αφορούν εμβάσματα τα οποία είναι στο όνομα του συζύγου της κυρίας Ράιχου και στην ίδια. Ο Λάζαρος Καρνέζης ονομάζεται. Να πούμε σε αυτό σημείο ότι ο σύζυγος της κυρίας Ράιχου είναι γιατρός στο επάγγελμα. Μάλιστα. Είναι γιατρός, ο οποίος βρέθηκε να έχει αμυφθεί δύο φορές από την Οβάρτης με αξία 1.000 ευρώ έκαστο το έμβασμα. Το ένα έμβασμα είναι 27 δεκάτου του 2019 και το άλλο είναι το 2018. Η κυρία Ράιχου στην κατάθεσή της αρνείται την ύπαρξη του δεύτερου εμβάσματος, καλύπτει μόνο το ένα από τα δύο και θεωρεί ότι είναι κατασκεύασμα του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Πριν ολοκληρωθεί η σημερινή ημέρα, κατήγγειλε ότι αυτό το έχει φτιάξει ο κύριος Παπαγγελόπουλος για να την ενοχοποιήσει. Μάλιστα. Αλεξάνδρα, επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι συνεχίζει να θεωρεί ότι αισθάνθηκε, τα λόγια της ακριβώς ήταν, αισθάνθηκα ότι εκβιάζομαι από τον κύριο Παπαγγελόπουλο για να ολοκληρώσω το έργο μου. Πιστεύω ότι γνωρίζεις και εσύ ότι οι διάλογοι που έχουν γίνει και έχουν ανέβει τώρα πιστεύω και στην δημοσιότητα είναι ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος την πίεζε να κατασκευάσει την υπόθεση χωρίς στοιχεία. Να στείλει δηλαδή το φάκελο στη Βουλή χωρίς να υπάρχουν τα ανάλογα στοιχεία για τα πολιτικά πρόσωπα. Και εκείνη αρνήθηκε. Όταν αρνήθηκε, βέβαια, λοιπόν, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο αποδεικνύεται τώρα σε εξέλιξη είναι η διαδικασία και τι στοιχεία έχει προσκομίσει η κυρία Ράιχου. Η κυρία Ράιχου δεν έχει προσκομίσει κάποια έγγραφα γι' αυτό, αλλά θεωρεί ότι μόλις ένιωσε την απειλή αυτή, μάλιστα η λέξη ήταν λίγο βαριά, είπε ότι ένιωσε ότι έχει συμβόλαιο θανάτου απέναντί της. Τώρα πιθανότατα χαρακτηρίζοντας πρώτα και συγκεκριμένο πρόσωπο και συγκεκριμένο μέσο, η οποία αυτή η κατάθεση της και αυτή η αναφορά, όπως έχουμε πληροφορηθεί μέχρι στιγμής, θα οδηγηθεί στα δικαστήρια. Βεβαίως, το συγκεκριμένο μέσο ασκεί άμεσα αγωγή κατά της κυρίας Ράιχου, Αλεξάνδρα. Γνωρίζεις ποιο είναι το μέσο, καταλαβαίνεις ποιο είναι. Και θα οδηγηθούν όλα στα δικαστήρια, όπως λες, να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Να τονίσουμε εδώ ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι η εισαγγελία διαφθοράς έχει καταθέσει με ημερομηνία 28 Ιανουαρίου αίτημα δικαστικής συνδρομής στις Αμερικάνικες δικαστικές αρχές για τον ιό του Δημήτρη Αβραμόπουλου, Φίλιππο, για να διερευνηθούν οι καταθέσεις του και πώς έχουν προκύψει τα χρήματα τα οποία διακινούσε στις σπουδές του, όπως θυμάσαι έχουμε αναφερθεί σε αυτό το γεγονός. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό βάζει στο στόχαστρο και τον επίτροπο, τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ουσιαστικά, και πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα. Δεν θα ξεκαθαρίσει και το τοπίο με αυτή την τελευταία εξέλιξη, κατά πόσο ισχύουν ή όχι όλα όσα αναφέρονται και ορούνται ουσιαστικά, γιατί λίγες είναι τα δικαστικά έγγραφα που βλέπετε από τη δημοσιότητα. Επίσης, κάτι τελευταίο, συνομιλώντας με μέλος της Επιτροπής που εξήλθε πριν από λίγα λεπτά της κυβέρνησης, όσον αφορά τα έγγραφα τα οποία κατέθεσε άμεσα η κυρία Τουλουπάκη με αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήθηκε γιατί δεν έχει κάνει το ίδιο πράγμα με έγγραφα που ζητάει η Νέα Δημοκρατία και το Κοινάλι. Και καθυστερεί και υπάρχει μια δράνεια η οποία είναι ύποπτη. Και η απάντηση δεν ήλθε, αλλά επιμένει και η Νέα Δημοκρατία και το Κοινάλι να τα ζητήσουν αυτά τα έγγραφα να έρθουν, γιατί έχουν ζητήσει και εκείνοι να ικανοποιηθούν.
Και ρωτούνται το μέλος της Επιτροπής που ρωτήθηκε, μου λέει θα επανέλθουμε αύριο και θα επιμείνουμε να γίνει δεκτό και το δικό μας αίτημα, Αλέξανδρο. Μάλιστα. Μάκη Θεοδόση, οπότε αύριο είναι η δεύτερη μέρα της διαδικασίας της κατάθεσης κυρίας Ράικου. Βεβαίως. Θα συνεχιστεί και αύριο. Σήμερα, ναι, βεβαίως. Σήμερα υπήρχε στην ουσία ένας μονόλογος της κυρίας Ράικου, μια κατάθεση. Οι ερωτήσεις θα γίνουν. Μάλιστα. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αύριο θα δούμε τη συνέχεια των εξελίξεων στην πολύκροτη υπόθεση της Νοβάρτης. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εμείς να αλλάξουμε θέμα με καζάνι που βράζει μια ζυχείο εξαιτίας του προσφυγικού μεταναστευτικού. Η παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Νότι Μηταράκη στο Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού πυροδότησε την ήδη τεταμένη κατάσταση. Η ομάδα πολιτών προσπάθησε να σπάσει τον αστυνομικό κλειό, προκαλώντας υλικές ζημιές. Είχαν προηγηθεί αποδοκιμασίες και ρήψη αντικειμένων προς το Νότι Μηταράκη, ενώ δύο άντρες συνελήφθησαν. Δραστική και όχι μόνο επίθεση προχώρησαν εξαγριωμένοι πολίτες της Χίου κατά την άφιξη του Υφυπουργού Εργασίας Νότι Μηταράκη στο Δημαρχείο Χίου, όπου χθες το βράδυ διεξήχθη μαραθώνια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκτός από τις φωνές, κάποιοι από τους παρευρισκομένους πέταξαν μέχρι και μπουκάλια και έσπασαν τις αμαρίες στην είσοδο του κτηρίου. Οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Από την εισαγγελία τους ασκήθηκε ποινική δίωξη γιατί διατάραξε κινήσεις ειρήνης και επίθεση σε κρατικούς λειτουργούς. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε τακτική δικάσιμος για το τέλος του Οκτωβρίου. Στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα την απάντηση στην πρόταση της κυβέρνησης για παραχώρηση δημοτικής έκτασης στο ΕΠΟΣ για τη δημιουργία υπερδομής προσφύγων και μεταναστών, υπήρξε διχασμός ανάμεσα στους κατοίκους των Καμποχώρων και του Βροντάδου. Ωστόσο, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να επιμείνει στην αρχική του θέση, δηλαδή στη λειτουργία μόνο μιας δομής για 500 άτομα και μόνο για καταγραφή και ταυτοποίηση με ευθύνη έβρεσης χώρου στην κυβέρνηση, αλλά και συμμετοχή του Δήμου στη κινητοποίηση των κατοίκων του Αιγαίου. Παράλληλα, αποφασίστηκε το κλείσιμο της ΒΙΑΛ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει κανονικά τον σχεδιασμό της. Προχωρούμε αυτά τα δύο στάδια, τις κλειστές δομές και την αποσυμφόρηση των νησιών και πιστεύουμε ότι τους πρώτους μήνες του 2020 θα μπορέσετε να δείτε και εσείς και οι τοπικές κοινωνίες από τα αποτελέσματα από τις επιστροφές σε πρώτο στάδιο και από την φύλαξη του συνόρου μας όσον αφορά τη μείωση των ροών που έρχονται προς την πατρίδα μας. Είναι ένα συνολικό σχέδιο, είναι ένα δύσκολο θέμα και εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε αυτό το χρόνο μέχρι να φτάσουμε στο πρώτο εξάμηνο του 2020 για να αποδώσει συνολικά το σχέδιό μας καρπούς. Και όλα αυτά στη σκιά δύο πολύ νεκρών ναυαγίων που συνέβησαν το προηγούμενο Σάββατο. Σχετικά με το ναυάγιο νοτιοδυτικά των Παξών, οι λιμενικές αρχές Πρέβεζας προχώρησαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς διασωθέντες που φέρονται ως διακινητές. Την ίδια ώρα, άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό των αναγνωμένων που εκτιμάται του ξεπερνούν τα 20 άτομα. Σημειώνεται πως στη Μοιραία Λέμβο, με προορισμό την Ιταλία, βρίσκονταν τουλάχιστον 50 άτομα, εκ των οποίων 21 διασώθηκαν και 12 έχασαν τη ζωή τους. Άλλο ένα ναυάγιο συνέβη στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην τουρκική πόλη Τσεσμέ απέναντι από τη Χίο, με τραγικό απολογισμό 8 παιδιά και 3 ενήλικους νεκρούς. Άλλα 11 άτομα διασώθηκαν από την τουρκική ακτοφυλακή. Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο φθινόπωρο 5 παιδιά και 2 γυναίκες πνίγηκαν στα ίδια νερά, προσπαθώντας να περάσουν στην Ελλάδα, καθώς ήταν Τούρκοι αντικαθεστωτικοί. Στο μεταξύ, με απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, την επόμενη εβδομάδα προγραμματίστηκαν νέες κινητοποιήσεις για το διήμερο 22 και 23 Ιανουαρίου, κατά των αποφάσεων της κυβέρνησης για τη δημιουργία κλειστών δομών φιλοξενία. Λοιπόν, σήμερα κοντά μας έχουμε τον Γιώργο Καραμέρο, ως διευθυντή του flash.gr. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, δεν τα έχουμε πει στον αέρα τουλάχιστον, έτσι. Καλή αρχή στο νέο σας εγχείρημα. Μια καλή ενημέρωση στους όσους σας ακολουθούν και σας διαβάζουν. Να πάτε καλά, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, flash.gr. Flash.gr. Με όνομα ιστορικό στα μέσα ενημέρωσης, με μια σημαντική επένδυση και κυρίως συμβάλλει στον πλουραλισμό. Και στις λογικές φωνές πρέπει να υπάρχουν και όχι στα άκρα, στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το έχει ανάγκη ο τόπος μας τις δύσκολες αυτές μέρες που διανύουμε. Δεν είναι, είναι δύσκολες πράγματα. Λοιπόν, Γιώργο Καραμέρο, είχαμε μιλήσει τελευταία φορά από τον ως υποψήφιος δήμαρχος στο Δήμο Αμαρουσίου. Να τα αφήσουμε λίγο αυτά παραέξω, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και θέλω να θυμηθείς, μάλλον είναι πλέον ο ρόλος σου αυτός, να επανέλθεις στα δημοσιογραφικά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα γενικώς μετά το αποτέλεσμα των εκλογών και 6 μήνες τώρα σχεδόν, που είναι η νέα κυβέρνηση στα πράγματα? Θα πιάσω το νήμα από το τελευταίο βίντεο που δείξατε. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ήρθε με φόρα.
ήρθε με έναν τρόπο επαγγελματικό και έκλεισε αρκετά ζητήματα φέρνοντας ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό έργο σε αρκετές πτυχές και της δημοσίας διοίκησης. Τώρα έχουμε και το ζήτημα του εκλογικού νόμου. Βρήκε μια στρωμένη κατάσταση, είναι η αλήθεια. Άλλο τι έλεγαν τα κόμματα προεκλογικά. Βρήκε μια στρωμένη κατάσταση στα οικονομικά και πάτησε πάνω σε αυτή. Έδειξε ένα πολύ πιο οργανωμένο πρόσωπο σε επίπεδο επικοινωνίας, δημιουργώντας στους πολίτες την αίσθηση μιας αποκατάστασης κανονικότητας σε μια σειρά ζητημάτων. Άνοιξε βέβαια και ατζέντες οι οποίες θα τις δημιουργήσουν τραύματα. Για παράδειγμα, αυτή η ιστορία νόμος και τάξη ξέφυγε λίγο πριν τις γιορτές. Μιλάω για την αστυνομική βία όπως εξελίχθηκε και ενδεχομένως να τις δημιουργήσει. Και μιλάς για την προβολή της ταινίας του Τζόκερ που επενέβη. Αυτό είναι το λιγότερο. Μιλάω για τις παράπλευρες απώλειες της προσπάθειας εκένωσης των καταλήψεων. Από την άλλη, στην οικονομία υπάρχει μια σταθερή κατάσταση όπως είχε δημιουργηθεί μετά την έξοδο από το μνημόνιο, με τις πληγές που έχει η Ελλάδα με την εσωτερική υποτίμηση, αλλά μια σταθεροποίηση. Έχει όμως το μεγάλο πρόβλημα μιας αμηχανίας στην εξωτερική πολιτική. Οφείλουμε να πούμε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως επί της Υπουργείας Κοντζιά υπήρχε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Βέβαια, πετροβολήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση της Συμφωνίας των Πρεσπών και δι' από την τότε αντιπολίτευση, η οποία γρήγορα αναγκάστηκε στην πραγματικότητα να ακολουθήσει και να μην αμφισβητήσει καθόλου αυτή τη συμφωνία. Νομίζω ότι ήταν κρίσιμο αυτό το διάστημα που χάθηκε λόγω των εκλογών. Δεν λέω ότι φταίει η παρούσα κυβέρνηση ή η προηγούμενη. Σε διπλωματικό επίπεδο, για παράδειγμα, η διαδικασία του Βερολίνου, στην οποία εκαλείται η Ελλάδα επί της προηγούμενης κυβέρνησης για τα ζητήματα των Δυτικών Βαλκανίων και εκλήθη το Σεπτέμβριο του 19, φαίνεται τώρα, το Σεπτέμβριο, συγγνώμη, πριν τις εκλογές, δεν καλείται τώρα μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα κληθεί. Εκεί που θα ζητηθεί το θέμα της Λιβύης. Δηλαδή, φαίνεται... θεωρείς ότι υπάρχει μια οπισθοδρόμηση στην εξωτερική πολιτική όσον αφορά τη χώρα μας? Νομίζω ότι χάθηκε χρόνος. Όσοι παρακολουθούν το Υπουργείο Εξωτερικών και το διπλωματικό ρεπορτάζ, καλά-καλά δεν υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω αν τοποθετήθηκε αυτές τις μέρες, πρέσβη στην Κύπρο. Ναι, σε, αυτό μέσα ήταν αυτή ένα διαδικασία αλλαγών. Επίσης, κοιμηθήκαμε στο θέμα της Λιβύης, αν και οφείλω να πω ότι ο κύριος Δένδιας έκανε ένα σπριντ. Διπλωματικό, πήγε ο ίδιος στη Λιβύη, προσπάθησε η εξωτερική πολιτική είναι... Νομίζω, σημαδεύει τις προσπάθειες και αυτή την αίσθηση της κανονικότητας που υπάρχει στη χώρα. Εγώ θεωρώ ότι επικοινωνιακά τα πηγαίνει καλά η κυβέρνηση και επί της ουσίας πατάει σε αυτά που είχαν δομηθεί, αξιοποιεί αυτό που λέμε τη λογική της συνέχειας του βέβαια, κράτους. Είναι λίγο έχει δύσκολες οι μέρες. Και δεν το έχει η κυβέρνηση. Το αγκάθι αυτό έχει χώρα. Δεν αφορά την κυβέρνηση. Έχει χώρα και το δυσάρεστο είναι ότι δεν υπάρχει έτσι μια συνεργασία μεταξύ των κομμάτων, τουλάχιστον απέναντι στις προκλήσεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Είναι ένα αγκάθι της πολιτικής. Ωστόσο, μεγάλο αγκάθι είναι και το μεταναστευτικό. Είδαμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χίου με την παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας, του κυρίου Μηταράκη. Πολύ δυσάρεστο το γεγονός ότι ακόμα πνίγονται άνθρωποι στα θαλάσσια σύνορά μας και μικρά παιδιά, πραγματικά σοκαριστικές και οι εικόνες και οι ειδήσεις αυτές που πρέπει να μεταφέρεις. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός ικανός που να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Κοιτάξτε, το προσφυγικό μεταναστευτικό δεν είναι καινούριο πρόβλημα, ούτε αυτής της κυβέρνησης. Όπως όταν ήταν και της προηγούμενης κυβέρνησης, δηλαδή όταν ξεκίνησε ουσιαστικά να φουντώνει από το 2015, η παρούσα κυβέρνηση, εγώ καταδικάζω δημοσιογραφικά, αν θέλετε και με την ταυτότητά μου σαν ενεργός πολίτης, τα όσα είδαμε χτες σε βάρος του κυρίου Μηταράκη. Όμως ήταν περίπου το ίδιο ακροατήριο που αν πατήσετε στο Google Μηταράκης Βορύδης Χίος προεκλογικά, και οι δυο τους έβγαζαν δεκάρικους λόγους κατακυραυνώντας την τότε κυβέρνηση ότι κάλεσε όλους τους κατατρεγμένους της γης στη Χίο. Που δεν είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Το πρόβλημα αυτό ξεπερνά και τη σημερινή κυβέρνηση και την προηγούμενη, η οποία, για να δώσουμε και τα του Κέσσαρα στο Κέζαρη, το 2015 η προηγούμενη κυβέρνηση δεν βρήκε καν Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτό που τώρα δεν είναι Υπουργείο, αλλά έχει αναλάβει και ο κ. Κουμουτσάκος το χαρτοφυλάκιο, δεν υπήρχε. Έτσι. Και αν δεν αποκατασταθεί η κατάσταση στη Συρία, εάν τον κόσμο δεν τον κυνηγάει η φτώχεια, οι βομβαρδισμοί, βλέπετε τι γίνεται τώρα στο Ιράκ. Βλέπετε, ξέρουμε πολύ καλά τι γίνονται στο Αφγανιστάν. Στο Αφγανιστάν και στη Λιβύη και στην Ευρώπη είναι αλλά, τα πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω, το πρόβλημα δεν είναι
της κυβέρνησης πώς διαχειρίζεται τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, που νέοι συνθήκες ήταν και από τις προηγούμενες κυβέρνησεις και είναι και σήμερα άθληστη μόρια. Το πρόβλημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι, για παράδειγμα, ότι και ελπίζω να είμαστε, γιατί κάνει αγωνιώδεις προσπάθειες η ελληνική κυβέρνηση την Κυριακή στο Βερολίνο, στη διαδικασία του Βερολίνου, εκεί που θα μοιραστεί ουσιαστικά η τράπουλα της Λιβύης, να μην είμαστε απόντες. Γιατί από τη Λιβύη έρχονται πάρα πολλοί Αφρικανοί, από την υποσαχάρη Αφρική, πρόσφυγες και μετανάστες και στην Ελλάδα. Και Τουρκίας και Λιβύης, που προκαλεί τρόμο στην Ελλάδα με αυτά που περιγράφονται. Κυρία Ντούσκα, δεν θα έπρεπε να μας προκαλεί τίποτα τρόμο. Και πρέπει και αποτρεπτικά η χώρα να ενισχυθεί. Περάσαμε 10 χρόνια κρίσης ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Τώρα που μιλάτε για κρίση, αλλά πραγματικά δεν νιώθουμε ιδιαίτερα ότι έχουμε βγει από μνημόνια από την κρίση. Δεν έχει αλλάξει κάτι θεματικά στις ζωές μας. Τα μνημόνια εφαρμόζονται και σίγουρα ούτε στην τσέπη μας. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η βασική μισθή είναι πολύ χαμηλή. Η αγορά εργασίας, ναι μεν, είχαμε μια ραγδαία πτώση της ανεργίας. Τώρα έχουμε πάλι μια αύξηση της ανεργίας. Αυτό καμιά φορά είναι και εποχικό σε σχέση και με τον τουρισμό. Είναι ψηλά. Ακόμα και αυτοί που βρίσκουν δουλειά, οι νέοι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, τα χρήματα που παίρνουν είναι πενιχρή μισθή σε σχέση με τις ανάγκες. Το πρωί έβλεπα σε σχέση με τον πληθωρισμό βασικά αγαθά και υπηρεσίες τα τελευταία 1,5 χρόνο αυξήθηκαν 2-12%, την ώρα που οι μισθοί αυξήθηκαν ελάχιστα πριν από ένα χρόνο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση στην οποία καλούμαστε να προσαρμοστούμε. Είναι άλλο το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής και είναι άλλο το ζήτημα της ανάπτυξης. Και εκεί θέλετε να σας πω, ο πύχης μπήκε πολύ ψηλά. Στην πραγματικότητα, εγώ θα επαναλάβω, είπατε για ανάγκη εθνικής ενότητας. Αυτό δεν είναι μόνο τώρα ζητούμενο, ήταν και πριν από ένα χρόνο και πριν από 2 χρόνια, όπου διαρκώς ζητούσε η σημερινή κυβέρνηση εκλογές και διαρκώς τίποτα δεν γινόταν καλά. Στο πρόσωπο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εγώ, να σας πω, θα πρέπει ναι, και η σημερινή αντιπολίτευση να βάλει πλάτη και να δείξει μια ανοχή. Σε σχέση με αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν πάντως, για παράδειγμα στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα σας πω το πολύ απλό, θα μπορούσαμε να πάρουμε έστω αυτό. Να μας καλέψουν στην διάσκεψη, στη διαδικασία, όπως λέγεται, του Βερολίνου. Δεν είδα την αντιπολίτευση που έχει και τα εσωτερικά της προβλήματα να πετάει πέτρες στην κυβέρνηση, ότι καταστρεφόμαστε ή κοιμόσαστε ή είστε προδότες. Που αυτή την ορολογία την είχαμε μέχρι το καλοκαίρι. Ας τα αφήσουμε όμως όλα αυτά. Και για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας που είπατε, αυτή η ονοματολογία δεν έκανε πάρα πολύ καλό. Ούτε στο θεσμό, ούτε τιμά το πρόεδρο, το πρόσωπο του νυν Προέδρου του κ. Προκόπη Παυλόπουλου. Και θα σας πω κάτι, γιατί αρθογράφησα σχετικά στο flash.gr. Ξέρετε, ανεβάζει και τον πύχη ψηλά. Δηλαδή, περιμένουν την έκπληξη από τον Πρωθυπουργό, περιμένουν το πρόσωπο το οποίο θα είναι που είναι το επτασφράγιστο μυστικό και πραγματικά θα κλείσει τις παλιές υποθέσεις και θα πάει την Ελλάδα μπροστά. Μακάρι να είναι έτσι. Όμως εγώ θυμίζω την περίοδο του 1985 για τους παλαιότερους που μας βλέπουν. Εκεί βέβαια δεν υπήρχε ονοματολογία. Υπήρχε σχεδόν σίγουρο ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου θα προτείνει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και πήγαμε στην επιλογή του αξιοσέβαστου, σπουδαίου και ηρωικού δικαστή Χρήστου Τσαρτζετάκη, μη πολιτικού προσώπου, ο οποίος ζει σήμερα ο άνθρωπος γερός να είναι. Ξεπερνάει νομίζω τα 90 χρόνια, που ήταν μια θητεία σε επίπεδο πολιτικό που δεν είναι αξιομνημόνευτη, να το πω έτσι. Και γρήγορα γυρίσαμε στην επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όταν λοιπόν ανεβάζεις τον πύχη, όταν δραματοποιείς με ονοματολογία, με σεναριολογία, θα πάω στο βουνό, δεν θα πάω στο βουνό, θα είναι γυναίκα, δεν θα είναι γυναίκα. Υπάρχει ο κίνδυνος και από αυτό τον πύχη να περάσει πιο χαμηλά. Κλείνοντας, πού θα στρέψει το ενδιαφέρον το flash.gr και τι χαρακτηριστικά θα μπορούμε να το δώσουμε με 2 λέξεις, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Δεν θα πω έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση και γρήγορη που τα λένε όλοι. Θέλω να σας πω ότι το flash.gr, χωρίς κόκκινα ή γαλάζια γυαλιά, χωρίς στρατοπεδοποίηση, χωρίς ακρότητες, θα προσπαθεί να είναι πάνω στην είδηση, στο κέντρο της ενημέρωσης, κάτι το οποίο λείπει και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο εν προκειμένου, όπου πρέπει κάθε είδηση κάποιος να ψάχνει είναι fake news ή να ψάχνει αν ο τρόπος που είναι γραμμένη θέλει να εξυπηρετήσει την κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση. Όχι, είμαστε στο κέντρο της ενημέρωσης,
Το flash.gr είναι πάνω από τη σκοπιμότητα. Καλή επιτυχία και σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα κοντά μας να σχολιάσουμε. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ εγώ. Να είσαι καλά. Καλές εκπομπές. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Οι αφίσες κατά των αμβλώσεων που τοποθετήθηκαν σε στάση του μετρό αφαιρέθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν κυρίως στα social. Σήμερα, σε δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Στέλιος Πέτσας, άδειασε τη διοίκηση της στασία αλλά και το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Σ' άλλο προξένησε χθες η τοποθέτηση αφισών κατά των αμβλώσεων εκ μέρους της κίνησης υπέρ της ζωής με κεντρικό μήνυμα διάλεξη τη ζωή στο μετρό της Αθήνας. Οι εν λόγω αφίσες κατέβηκαν από τα διαφημιστικά πλαίσια τα ξημερώματα της Τρίτης. Άμεση ήταν η παρέμβαση του Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, που ζήτησε από χθες το μεσημέρι την απόσυρση της καμπάνιας και ξεκαθάρισε πως δεν είχε ενημερωθεί για την απόφαση αυτή. Οι διαφημιστικές καμπάνιες σε δημόσιους χώρους δεν πρέπει να διχάζουν την κοινωνία μας. Ιδίως για τόσο ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα όπως αυτό. Η διοίκηση της ΤΑΣΥ δεν επέδειξε την ανάλογη εγρήγορση και δεν αξιολόγησε το ζήτημα όπως θα έπρεπε και γι' αυτό ελέγχεται. Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της ΤΑΣΥ, Σταύρος Στεφόπουλος, δήλωσε πως κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με τις κοινωνικές ευαισθησίες των πολιτών και προανήκει η έρευνα για το πώς αποφασίστηκε να επιτραπεί η ανάρτηση της εγγυημένης αφίσας. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις του κόσμου μέσα από τα social media, ενώ από τον πολιτικό κόσμο αρνητικά αντέδρασαν ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς και εκπρόσωπος τύπου του Κινάλ Παύρος Χρυσίδης. Αντίθετα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μπογδάνος δήλωσε πως δεν συμφωνεί με τη διακοπή της καμπάνιας. Λοιπόν, να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Κατερίνα Καμπόλη. Κατερίνα, καλησπέρα. Δεν έχεις να μας πεις ευχάριστα γεγονότα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από την Χαλκίδα, όπου ο πατέρας παρέσυρε και σκότωσε με το όχημά του την μικρή κορούλα του. Έγινε στη Χαλκιδική, στην περιοχή Παλιούρη. Όταν ένα κοριτσάκι 2 ετών βρήκε το θάνατο τον πατέρα της, από τον ίδιο τον πατέρα, ο οποίος την παρέσυρε κατά λάθος στην αυλή του σπιτιού τους, οδηγώντας το αγροτικό αυτοκίνητο. Δεν έχουμε πολύ καλό ήχο, αλλά να πάμε και στο επόμενο θέμα, Κατερίνα. Να πάμε στη μητέρα που μαχαίρωσε τη 17χρονη κόρη. Συνέβη χθες το απόγευμα στην Κόρινθο, όταν μια 42χρονη, κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού με την κόρη της, την μαχαίρωσε στη γηλιακή χώρα. Η κοπέλα είναι 17 χρονών και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Η γυναίκα συνελήφθη και επίσης κατασχέθηκαν 8 δισκία ναρκωτικών που είχε στη διάθεσή της. Mm-hmm. Μάλιστα, και κλείνοντας, να πούμε ότι τέλος στη ζωή του έβαλε ένας καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν καθηγητή της κτηνιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος σήμερα το πρωί έβαλε τέλος στη ζωή του στο γραφείο του στο Πανεπιστήμιο. Άφησε σημείωμα ότι αγαπά τους οικείους του και επί τόπου έσπευσαν τμήμα της κλιμάκιου του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής και Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, καθώς και 2 ιατροδικαστές, Αλεξάνδρα. Μάλιστα, Κατερίνα Καμπόλη, να σε ευχαριστήσουμε. Δυστυχώς θα πρέπει να κλείσουμε με δυσάρεστες ειδήσεις. Έτσι είναι η ειδησιογραφία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε και ζωντανά στο attikatv.gr. Καλό βράδυ σε όλους σας.